Χαμηλότερα ύψη βροχής καταγράφονται φέτος στο νησί μας σε σύγκριση με την ιδιαίτερα πλούσια σε βροχοπτώσεις περσινή χρονιά, οπότε τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. 288,6 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στον Αλικιανό από το Σεπτέμβριο μέχρι 15 Δεκεμβρίου, όταν πέρυσι άγγιξε τα 568 χιλιοστά. Αισθητή διαφορά και στο Ασκήφου Χανίων. Η περσινή χρονιά ήταν η χρονιά που εμφανίζεται μία στα 500 χρόνια. Φέτος πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, γιατί είναι διαφορετική χρονιά. Βροχοπτώσεις υπάρχουν, φυσικά δεν είναι της έντασης της περσινής. Είναι αυτό που λένε οι απλοί άνθρωποι, οι αγρότες, ποτιστικές βροχές. Δεν έχουμε δει βροχές μέσα στις πόλεις, η αλήθεια είναι, στις μεγάλες πόλεις. Αντιθέτως, στα νότια και ανατολικά της Κρήτης, ιδιαίτερα σε Ιερά Πέτρα και Ζάκρο, τα ύψη βροχής κρίνονται ικανοποιητικά, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Η Ζάκρος, να φανταστείτε, έχει τις ίδιες βροχοπτώσεις που είχε ακριβώς και πέρυσι. Η Ιερά Πέτρα, οι βροχοπτώσεις είναι επίσης το ίδιο όπως οι περσινές. Είναι πολύ σημαντικό για μια τέτοια περιοχή που συνήθως μαστίζεται από ξηρασία και υπάρχει πρόβλημα. Για παράδειγμα, 82,6 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου από 174 που ήταν πέρυσι. Ανάλογη εικόνα στο Μεταξοχώρι, στον Λέντα και σε άλλες περιοχές. Και στον ομό Ρεθύμνου οι βροχοπτώσεις είναι μειωμένες, όπως στο Σπύλι, στην πόλη του Ρεθύμνου, στα Ανόγια και σε άλλες περιοχές. Έτος, η εντύπωση όλων μας είναι ότι έχουμε μια ευνοϊκότερη κατάσταση στις νότιες και ανατολικές περιοχές. Φέτος ο Σεπτέμβριος δεν έδωσε πουθενά βροχές. Ναι. Και του Οκτωβρίου αντίστοιχα ήταν μειωμένες σε σχέση με πέρσι. Παρ' όλα αυτά, σας είπα, είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι στιγμής. 117,6 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στον Άγιο Νικόλαο από 231,8 χιλιοστά που ήταν πέρυσι. Μείωση των βροχοπτώσεων σημειώθηκαν σε Σιτία και Τζερμιάδο, αντιθέτως μικρή αύξηση καταγράφηκε στην Ιερά Πέτρα. Ευχάριστα είναι τα νέα και για τους υπόγειους συντροφορείς. Για παράδειγμα, στους μύθους στην Ιερά Πέτρα έχουμε μία αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά γύρω στα 15 μέτρα στον υπόγειο υδροφορέα. Στον Νηπιδητό, που είναι ένας καρστικός υδροφορέας πολύ σημαντικός για την περιοχή, έχουμε μια αύξηση της τάξης των 30 μέτρων. Με 100.000 κυβικά μέτρα νερού ενισχύθηκε ο ταμιευτήρας του φράγματος από Σελέμη, όπου οι συνολικές ποσότητες αγγίζουν τα 15,5 εκατομμύρια κυβικά νερού. Σε μια μέρα μπήκαν 100.000 κυβικά στον ταμιευτήρα του από Σελέμη. Περίπου 5.000 κυβικά την ώρα κατέβησαν μέσω της σύραγγας, κατέβηκαν από το ορπέδιο Καθαρού, μέσω του ποταμού του Χαβγά, μέσω του χυμάρου του Χαβγά. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά, τόσο νωρίς. Τόσο νωρίς, ναι. Όμως ακόμα νωρίς να βγάλουν και συμπέρασμα ή να έχουμε αισιοδοξία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.